Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έλλειμμα δημοκρατίας. Βλέπουμε πολύ περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, με την κατάσταση στη χώρα μας να προβληματίζει σε πολλά επίπεδα, τη στιγμή που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις εκλογές της 25ης του μηνός. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται πάντα η οικονομία, με το 66% των Ελλήνων να έχει πτώση του βιωτικού του επίπεδου. Πριν δούμε όμως πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση, να μεταφερθούμε μέχρι την Εθνική Οδό Αθήνας Καλαμάτας, στο ύψος της ΒΠΕ της Τρίπολης, όπου είχαμε ένα δυστύχημα με νεκρό τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που κινείται στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε όχημα της αστυνομίας. Σοκαριστικές οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στο 157ο χιλιόμετρο του κλειστού αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Καλαμάτας στο ύψος της ΒΠΕ Τρίπολης. Στη σφοδρή σύγκρουση εμπλέκονται ένα γιοταχή αυτοκίνητο και ένα υπηρεσιακό ανακριτικό όχημα του τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμου Ανατολικής Πελοποννήσου, το οποίο οδηγούσε 36χρονος αστυνομικός και ντεραπάρισε μετά τη σύγκρουση. Το γιοταχή μετετράπη σε άμορφη μάζα και ο οδηγός του ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις του. Περίπου στις 12 το μεσημέρι, το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 79χρονος με συνεπιβάτη τη σύζυγό του για άγνωστο λόγο εισήλθε στον κόμβο πορείας Τρίπολης στην έξοδο προς Καλαμάτα, κινούμενο ωστόσο με αντίθετη κατεύθυνση. Αρχικά συγκρούστηκε με γιοταχή που οδηγούσε 45χρονος και ακολούθως με το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο 79χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια δίχως τις αισθήσεις του για να διαπιστωθεί ο θάνατός του, ενώ σοβαρός είναι ο τραυματισμός της συζύγου του ηλικίας 68 ετών. Τραυματίες και ο 36χρονος αστυνομικός, ο 45χρονος οδηγός του έτερου γιοταχή και 2 συνεπιβάτηδες, μια 65χρονη και μια 41χρονη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό διακόπηκε για μία ώρα και δόθηκε αργότερα το μεσημέρι και πάλι στην κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Τώρα να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, καθώς έχουμε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού από αύριο αναμένονται φαινόμενα αστάθειας που θα διαρκέσουν τουλάχιστον ως τη Δευτέρα. Είναι μαζί μας σε μια σύνδεση μέσω Skype. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον γνωστό φυσικό μετεωρολόγο, τον Στρατή Βουγιούκα, να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ένα καλοκαίρι περίεργο, 10 Ιουνίου, 11 σε λίγες ώρες και κάπου στα μέσα του πρώτου μήνα έχουμε κακοκαιρία. Μου θυμίζει κάτι από τα παλιά και κλιματική αλλαγή, κύριε Βουγιούκα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Είναι ένα παρατεταμένο διάστημα που και το Μάιο είχαμε αρκετές αστάθειες, το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται τώρα και η ενδείξη είναι ότι θα συνεχιστεί περίπου μέχρι τις 20 του μήνα με αυξομοιώσεις. Να πω ότι αυτό είναι ίσως και μια απάντηση στα διάφορα που ακούγονταν ότι θα έχουμε 50 βαθμούς. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στο επόμενο διάστημα. Τώρα, αυτή η αστάθεια που υπάρχει φέτος είναι αρκετά αυξημένη. Έπειτα από μια περίοδο λειψιδρίας και που ήταν αρκετά άνυδρος και ο χειμώνας και η άνοιξη είχε δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές. Τώρα φαίνεται ότι από αύριο αυτή η αστάθεια ενισχύεται, θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα, θα επηρεαστούν κατά διαστήματα και νησιωτικά τμήματα. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αύριο να επηρεάζεται κυρίως τα κεντρικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα, θα πνέει ένα πιο δυτικό ρεύμα, το οποίο θα μεταφέρει τις καταιγίδες ελαφρώς ανατολικότερα στην Πελοπόννησο. Την Δευτέρα φαίνεται να είναι πιο έντονη και πιο γενικευμένη η κατάσταση στην Πελοπόννησο, θα εξασθενήσει λίγο το δυτικό ρεύμα. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις, θα είναι και έντονες οι βροχοπτώσεις. Είναι κάτι που συμβαίνει τη θερμή περίοδο του έτος. Το χαλάζι δηλαδή συναντιέται κυρίως σε θερμές περιόδους, με τέτοιες καταιγίδες αστάθειας. Θα αυτό πρέπει φαίνεται... να προσέχουμε αυτές τις ημέρες, δηλαδή θα είναι ενδεχομένως και τέτοιες έντασες που θέλει προσοχή, ειδικά τη Δευτέρα. Ναι, κατά τόπους και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη που θα συνεχιστεί ίσως με μία μικρή εξασθένηση, πάντα αυτά τα φαινόμενα μπορούν τοπικά να βγάλουν μεγάλες εντάσεις και ραγδαίους ανέμους, ανεξάρτητα με το ότι δεν θα έχουμε γενικότερα ισχυρούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης καταιγίδων μπορεί να υπάρξει κάποιο μπουρίνι, πολύ ενισχυμένος άνεμος και η χαλαζόπτωση είναι αρκετά πιθανή. Όπως και κάποιες μεγάλες ποσότητες βροχής σε λίγο χρόνο. Προφανώς αυτό δεν θα είναι κάτι που θα είναι
αμύωτο και θα έχει τεράστια διάρκεια, αλλά τοπικά και για κάποιες περιόδους μπορεί να έχουμε να υπάρξουν προβλήματα. Άρα θέλει και προσοχή και να έρθουμε λίγο τώρα, επειδή προφανώς καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι είναι η κλιματική αλλαγή εδώ. Δεν ξέρω, και στο παρελθόν θα είχαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τέτοια φαινόμενα ενδεχομένως. Απλά τα συναντάμε πιο συχνά. Είναι φυσιολογικό όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Βουγιούκα? Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα με την οποία συμβαίνει αυτό που έχουμε φέτος δεν είναι μεγάλη. Όμως είναι η περίοδος που περιμένουμε να υπάρξει η ανοιξιάτικη και η θερινή αστάθεια. Δηλαδή, συνήθως ο Μάιος και το πρώτο μισό του Ιουνίου είναι περίοδος που μπορεί να προκληθεί αυτή η αστάθεια. Δεν συνηθίζεται να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και επαναλαμβανόμενα κύματα. Όμως έχουν υπάρξει στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά. Το πιο έντονο ίσως ήταν ο Μάιος του 1991, που ακολούθησε και από ένα καλοκαίρι που δεν ήταν καθόλου θερμό. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία έχουμε δει 2 ή 3 φορές, ας πούμε, το Μάιο του 17, του 18, να παρατείνεται και μέσα στον Ιούνιο. Τώρα το φετινό είναι σίγουρα κάτι πιο έντονο, πιο γενικευμένο, κρατάει περισσότερο. Δεν μπορεί να αποδοθεί από μόνο του στην κλιματική αλλαγή, καθώς είναι κάτι που θα μπορούσε κάποια στιγμή να συμβεί. Γιατί ακούμε πολλά για την κλιματική αλλαγή και απ' την άλλη θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ευθύνεται και για τα πάντα, έτσι, να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Δηλαδή κάθε μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Τώρα αν δούμε 5 συνεχόμενα καλοκαίρια σαν αυτό, ή αν δούμε να είναι ένας μήνας έτσι, να έχουμε ένα μήνα 45 βαθμούς, θέλω να πω κάτι τέτοια ακραία, αν επαναλαμβάνονται συνέχεια, ναι, μπορούν να αποδοθούν. Αλλά μία φορά όταν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν ή όταν έχει να συμβεί 30 χρόνια σε αυτή την ένταση, δεν είναι απαραίτητο ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πέρα από τις κυβερνήσεις ο καθένας ξεχωριστά, επειδή μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, και θα κλείσω να μας πείτε, ήδη το αναφέρατε, για τα 50 άρια, ας πούμε. Τι φαίνεται για τη συνέχεια του καλοκαιριού? Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε αρκετά σκεπτικοί όταν βλέπουμε τίτλους που έχουν κάτι ακραία εντυπωσιακό, καθώς συνήθως δεν θα έχουμε δει κάποιον επίσημο φορέα να έχει αναφέρει αυτό που διαβάζουμε. Χρειάζεται να ενημερωνόμαστε από τους επίσημους φορείς και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και να παρακολουθούμε τους επιστήμονες, τι λένε, και τους επαγγελματίες στο χώρο, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να υπάρχει μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Κάποιες εκτιμήσεις μεσοπρόθεσμες γίνονται, όπως και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα μειωθεί η αστάθεια και στη συνέχεια μάλλον θα έχουμε ένα νέο κύμα έξαρσης προς το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για μετά δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις του πώς θα κινηθεί το καλοκαίρι. Γιατί είχαμε ακούσει από αρκετούς και συναδέλφους και γενικότερα επιστήμονες να τοποθετούνται και να μιλούν για το ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι και τους 5 βαθμούς Κελσίου ή Τετράργυρος φέτος. Ναι, αυτό αφορά ενδεχόμενα σενάρια στο μέλλον. Ναι, κάποια στιγμή με το ρυθμό που κινείται η κλιματική αλλαγή, αν δεν γίνει κάτι από τις κυβερνήσεις και από τους πολίτες, κυρίως από τις κυβερνήσεις φυσικά, θα το ζήσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το ζήσουμε φέτος ή μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ωστόσο, προηγήθηκε το προπέρσινο καλοκαίρι που πραγματικά είχαμε έναν ακραίο καύσωνα πολύ μεγάλης διάρκειας, με ακραίες μέγιστες και με πυρκαγιές που ήταν ρεκόρ για τη χώρα μας. Όντως αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί και φέτος, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα συμβεί σίγουρα φέτος. Μπορεί να συμβεί σε 5 χρόνια. Ο καθένας από εμάς, γιατί είναι η φράση κλειδί, πέρα από όσα πρέπει να κάνουν, θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εν αλήθεια, να κάνουν κυβερνήσεις διαχρονικά, μπορεί να κάνει κάτι ο καθένας από εμάς, μια και μιλάμε για όλα αυτά τα φαινόμενα και την αλλαγή? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πρωτίστως κεντρικό το θέμα. Σαφώς ο κάθε πολίτης μπορεί να σέβεται περισσότερο το περιβάλλον, να μην καταναλώνει τόση πολλή ενέργεια όταν δεν είναι απαραίτητο, να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά σίγουρα είναι κεντρικό το θέμα, καθώς γίνονται διεθνείς συμφωνίες, διεθνείς στόχοι και συνεχώς οι χώρες βρίσκουν κάποια παράθυρα ή κάποιους τρόπους να κάνουν κάτι διαφορετικό. Πρέπει να είναι συντονισμένο και να τηρούνται όσα υποτίθεται ότι είναι ο στόχος να λάβουν χώρα.
Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί αυτές τις ημέρες, άλλωστε μας ενημερώνεται εγκαίρως και μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για κίνδυνο πλημμυρών ή για οποιαδήποτε φαινόμενα. Προσοχή, ας πούμε, και στα βουνά ή στη θάλασσα. Είχαμε και το θάνατο από κεραυνό ενός τουρίστα. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, έχουν γίνει αρκετές φορές. Βεβαίως και ειδικά στις υπαίθριες εργασίες, εκδηλώσεις και στα αθλήματα που γίνονται και όπως κάποιες ορειβασίες ή κάποιοι αγώνες ορεινοί, πρέπει να δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή στο καιρό. Είχαμε και πέρσι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό στον Όλυμπο. Καλό είναι να είμαστε πιο μετρημένοι στο ποιες είναι οι δυνάμεις μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βουγιούκα. Και εμείς να επανέλθουμε τώρα σε όσα αναφέραμε στην αρχή του δελτίου μας σχετικά με την οικονομία και τα αποτελέσματα μετρήσεων, βάσει των οποίων το 66% των Ελλήνων έχει πτώση του βιωτικού του επίπεδου, δυστυχώς. Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, όπως καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο. Ο αντίκτυπος των πολλαπλών κρίσεων των τελευταίων ετών είναι εμφανής, καθότι ένας στους δύο ερωτηθέντες, το 50%, θεωρεί ότι το βιωτικό επίπεδο του έχει σημειώσει πτώση και προβλέπει ότι αυτό θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια και του επόμενου έτους. Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 66% στην Ελλάδα, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερα, με το 85% των Ελλήνων να μην είναι ικανοποιημένο με τα μέτρα που έλαβε η χώρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστου ζωής και το 78% αυτών να μην είναι ικανοποιημένο ούτε με τις δράσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Χαρακτηριστικά είναι όσα εκτιμούν οι νέοι. Δεν ξέρουμε αν θα βρούμε κάποια δουλειά στο μέλλον. Αγχωνόμαστε πάνω σε αυτό. Είναι η μισθή, ότι πρέπει να ανέβει λίγο το κατώτερο όριο, να βοηθήσει και λίγο το κράτος γενικά. Πρέπει να υπάρξουν βοηθήματα για τους νέους. Και αυτό είναι το προφανές, αφού τα προβλήματα, ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι κάτι περισσότερο από σοβαρά. Αξίζει να σημειωθεί πως το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα ήθελε να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται μόλις το 38% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια ώρα, το 59% των Ελλήνων ζητά στήριξη της οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ το 64% των Ευρωπαίων παραμένει αισιόδοξο για το μέλλον της Ευρώπης, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με το 2022. Μικρό είναι το ποσοστό ικανοποίησης και από τη δημοκρατία στην Ελλάδα, με τη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, 20 τουλάχιστον μονάδες. Το μόνο που πιστεύω ότι εδώ και 12 χρόνια έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση συνένεση των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες που είναι κοντινές στην νοοτροπία με εμάς, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, βέβαια χώρες με μια αστική παράδοση που εδώ δεν υπάρχει, καθότι ακόμα κοτσαμπάσιδες είμαστε, τηρουμένου βέβαια των αλλογιών υπερβολικού, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση, που ταυτόχρονα αυτό φτάνει στις κυβερνήσεις και στους ηγέτες των κομμάτων. Με αποτέλεσμα αυτή η έλλειψη συνεννόησης να έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει. Από κάπου ξεκινάνε όλα, είναι αλήθεια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, νέες δημοσκοπήσεις σήμερα θέλουν τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, όπως και να έχει. Πάντως, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, στην περίπτωση βέβαια που προκύψει, τα προβλήματα δεν θα λείπουν. Το αυξανόμενο κόστος ζωής άλλωστε αναγκάζει τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους και τις αγορές τους κυρίως, περιορίζοντας τις βασικές τους δαπάνες. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και για τα βασικά είδη διατροφής, αγοράζουν μικρότερες ποσότητες και αφού προηγουμένως έχουν κάνει πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς. Οι αρχές του μήνα όσοι πληρώνομαστε είναι καλά. Τέλος του μήνα είναι λίγο δύσκολα. Κάπως έτσι περνούν το μήνα τους όλα τα νοικοκυριά και αυτό αποτυπώνεται και στην κίνηση στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, η οποία περιορίζεται στο πρώτο 15ήμερο του μήνα. Η κινησούλα είναι αρχές του μήνα, 10 σήμερα ο μήνας μας. Κάτι έχουν απομείνει στα πορτοφόλια. Καλή είναι και είναι καλύτερες από τις Τετάρτες. Αυτή η εικόνα που βλέπετε μεταβίας μέχρι τα μισά του μήνα, δηλαδή μέχρι 15 του μήνα υπάρχει κινησούλα. Μετά από εκεί είναι σπάνιο το χάρτινο, όπως βλέπετε εδώ κύριος. Ευχαριστούμε.
Είναι σπάνιο το χάρτινο, 2 ευρώ, 1,5, 1,80, 1,70. Ευτυχώς ακόμα, εντάξει, έχουν αυτές τις μέρες, δηλαδή από την αρχή του μήνα, εντάξει, τα παζάρια είναι λίγο καλά. Έχουν διάθεση, υπάρχει και ξένος κόσμος, βλέπω, εντάξει, 5 μέρες θα σταματήσει. Από Τετάρτη δεν θα υπάρχει τίποτα. Οι καταναλωτές, ωστόσο, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Αγοράζουμε γιατί πρέπει να φάμε, γιατί άμα δεν φάμε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τα απαραίτητα τα παίρνει πάντως. Μπορεί να μην παίρνει όλα, αλλά τα απαραίτητα παίρνονται. Σίγουρα όλος ο κόσμος παραπονιέται. Και οι εποχές οι χρυσές που κάναμε περιουσίες, νομίζω πέρασαν να επιστρεπτεί. Εντάξει, για τα νέα παιδιά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί βλέπουμε ότι τρέχουν κάθε μέρα και τελικά όλοι έχουν παράπονο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Η εικόνα πάντως που παρατηρείται είναι ότι έχουν μειωθεί οι ποσότητες που αγοράζουν οι καταναλωτές και μάλιστα αφού προηγουμένως κάνουν έρευνα αγοράς. Μικρές και θα δούνε, κάνουν τον deal της αγοράς, μια έρευνα αγοράς, να δούνε την πιο χαμηλή. Για να πάρουν χαμηλή ποσότητα. Βάσει οικογένειας. Άλλος μισό κιλό για να φάγει ένα άτομο, άλλος ένα να πάνε δύο ή ξέρω εγώ και εντάξει, βάζουν. Οι τιμές ωστόσο στην κεντρική αγορά Καλαμάτας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με τους καταναλωτές να εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Κανονικές. Έχουμε και χαμηλές, έχουμε και ψηλές. Βρίσκεις ό,τι θέλεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι η Καλαμάτα είναι η λαϊκή της Καλαμάτας και από στατιστικά η πιο καλή λαϊκή της Ευρώπης λέει. Δεν ξέρω, οι τιμές πολύ καλές μου φαίνεται. Δεν συγκρίνεται με το σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ έχει 3,80 η φράουλα και εδώ έχει 1,5. Για τιμές πολύ καλές. Εγώ τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένη. Δεν ξέρω, αυτοί που παραπονιόνται, η λαϊκή της Καλαμάτας είναι μοναδική. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί προσπαθούν παρά την αύξηση του καλλιεργητικού κόστους να συγκρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Οι τιμές ίδιες και παρόλο που μας έχει χτυπήσει αυτή η ανηφόρα των εφοδίων, αυτή η αύξηση, γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος, οι συντάξεις δεν αυξίζουν, οπότε μένουμε στα ίδια και με την πάροδο της ώρας πέφτουν και οι τιμές. Σχετικά αυτοί ναι, θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερες, γιατί όντως έχουν τα έξοδά μας είναι διπλασιασμένα από πέρυσι, πρόπερσι. Το προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, αν κάποιο πράγμα περπατάει, έχει καλή τιμή. Αν δεν περπατάει, αναγκαστικά πέφτει γιατί ό,τι μαζέψεις για τα έξοδα. Δύσκολη κατάσταση προφανώς και μοναδική ανάσα, ειδικά για περιοχές όπως η Μεσσηνία, είναι ο τουρισμός, ο οποίος επίσης δοκιμάζεται αφού οι καταναλώσεις είναι περιορισμένες και δυστυχώς και η επισκεψιμότητα. Στην Καλαμάτα πάντως καταβάλλονται προσπάθειες να είναι όλα σε τάξη στην παραλιακή της πόλης, στην οποία παραδίδεται το έργο της μονοδρόμησης από τη Φαρών μέχρι την Ακρίτα, ενώ στην ίδια κατεύθυνση και η λειτουργία από χθες του πάρκινγκ του λιμενικού που διατίθεται δωρεάν σε ντόπιους και επισκέπτες. Το καλοκαίρι είναι εδώ και η κίνηση σταδιακά στην παραλία της Καλαμάτας αυξάνεται, με τη Δημοτική Αρχή να έχει εξασφαλίσει δωρεάν θέσεις στάθμευσης στο πάρκο του λιμενικού νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα ανακουφίσει την περιοχή για την εύρυθμη λειτουργία των μαγαζιών και να μπορεί ο κόσμος να χαρεί την παραλία μας. Μοναδικό αγκάθιτο ωράριο, το πάρκινγκ ανοίγει στις 6 το απόγευμα και κλείνει μετά τη 1, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει λύσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Σταδιακά, μπαίνοντας ο κόσμος περισσότερο στην Καλαμάτα, θα δούμε το ωράριο που θα φτάσει και πιθανόν το έχουμε και όλη τη νύχτα ή αν χρειαστεί κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε στο χώρο αυτό. Δυστυχώς, όποια αυτοκίνητα μείνουν παράδειγμα μέσα, θα μείνουν για να τα πάρουν την άλλη μέρα. Θα το κλείσει το λιμεναρχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να βλέπει τις ενημερώσεις που υπάρχουν, είναι δωρεάν. Κάτι καλύτερο στην παρούσα φάση δεν μπορεί να συμβεί, αφού η διαχείριση είναι εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως λόγω της ώρας. Για να βάζεις μία security θέλουμε αρκετά χρήματα στην περιοχή εδώ πέρα. Βέβαια, τώρα σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο και τη Δημοτική Αστυνομία όταν ανοίγει, θα καταφέρουμε να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία, αλλά πρέπει και ο κόσμος να το καταλάβει από μόνος. Έχουμε θέσεις εδώ πέρα οι οποίες τώρα όπως το έχουμε περιφράξει είναι 230, να μην τις κάνουμε 70 γιατί θέλουμε να απλώνουμε τα αυτοκίνητά μας. Όλοι μπορούμε μόνοι μας να συμπεριφερθούμε όπως πρέπει. Το πάρκινγκ αυτό είναι σε κομβικό σημείο, ειδικά εν ώψη της μονοδρόμησης της Ναβαρίνου από τη Φαρών μέχρι την Ακρίτα, για την οποία απομένει η διευθέτηση των λεπτομεριών σε ένα μόνο τμήμα και θα συμβεί πολύ σύντομα. Πλέον το μόνο κομμάτι που έχει γίνει για να τακτοποιηθεί είναι το κομμάτι της Μεζόνος. Έχει γίνει ένα μέρος πλακόστρωσης στα πεζοδρόμια και έχουμε τώρα πλέον να τελειώσουμε το έργο που αφορά τους κυβόληθους οι οποίοι έχουν μπει κατά το μισόν. Αύριο θα δουλέψουν τα συνεργεία κανονικά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν έρθει και τα φώτα και έτσι πλέον θα γίνει τοποθέτηση
για να μπορέσουμε πλέον ολοκληρωμένα και με ασφάλεια να το δώσουμε σε κυκλοφορία. Το έργο αυτό ξεκίνησε κάποια 2 χρόνια πριν. Οι εργασίες που έγιναν ουσιαστικά εδώ, οι μέρες εργασίες, ήταν ελάχιστες. Διότι όταν όλο το καλοκαίρι δεν δούλευε ο εργολάβος. Διότι οι καταστηματάρχες είχαν τα μαγαζιά τους, υπήρξε μια συνεννόηση να μην υπάρχει εδώ πέρα εργολάβος, να μην δουλεύει για να μπορούν να περνάνε, να εξυπηρετούν τον κόσμο που κάθεται στα μαγαζιά του. Οι μέρες του χειμώνα ήταν λίγες. Και από ό,τι βλέπετε, το καλοκαίρι στην Καλαμάτα είναι πολύ μεγάλο. Ξεκίναγε παράδειγμα από τον Απρίλιο και τελειώναμε τον Νοέμβριο. Λέγαμε τον Οκτώβριο, τελικά μπαίναμε τέλη Νοεμβρίου. Γιατί ο καιρός είναι καλός. Εγώ πιστεύω ότι φτάσαμε στο τέλος. Και όπως το βλέπετε και εσείς το έργο, έγινε σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει. Από εκεί και πέρα το έργο αυτό θα το χαρεί ο κόσμος, ήδη το χαίρεται και θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο μέσα στην παραλία μας, η οποία πλέον αρχίζει να γεμίζει κόσμο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σχολίασε και τις αναφορές του Βασίλη Τζαμουράνη σε ό,τι έχει να κάνει με πιθανή πεζοδρόμηση του τμήματος. Το γεγονός αυτό ότι με το που τελειώνει το έργο να το κάνουμε πεζοδρόμηση είναι πολύ γρήγορο. Αν δεν έχουμε μια κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία να αφορά την παραλία, να αφορά την Ναυαρίνου και σε όλους τους άλλους δρόμους μέχρι την Κρήτη. Αν δεν γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ μεγάλη γρηγοράδα και θα είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι που να μην τελικά να μπορέσει να το χαρεί ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν όλες οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά το να ανοίξουμε τους κάθετους δρόμους για να υπάρχει κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όπως ξέρετε, καλώς ή κακώς το λιμάνι μας και η παραλία μας είναι πανέμορφη. Ο Καλαμιτιανός θέλει τη βόλτα του με το αυτοκίνητο. Για να πάμε στη βόλτα του πεζού, πρέπει να έχουμε λύσει όλα τα άλλα ζητήματα. Θέσεις στάθμισης έγιναν πολλές στην παραλία της. Είδατε, γενιάσαμε ένα κομμάτι, έχουμε απέναντι από το στάδιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γύρω από την Ανάσταση που είναι τα άλλα πάρκινγκ που είναι εκεί, βλέπετε ότι η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν το αυτοκίνητο θα μπορέσουμε να το βάλουμε εκεί που πρέπει για να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει. Ας περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να κυλήσουν όλα ομαλά και να δούμε τώρα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα για πολλούς Έλληνες, οι οποίοι όχι μόνο στο εξωτερικό και στα νησιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά ούτε σε οικονομικούς και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς όπως η Καλαμάτα. Οι διακοπές για τους περισσότερους αποτελούν όνειρο θερινής νυχτός, αφού η ακρίβεια στα βασικά είδη και οι ανατιμήσεις παντού καθιστούν τις εξορμήσεις απρόσθετη πολυτέλεια. Οι Έλληνες αναγκάζονται να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για τις διακοπές, καθώς ο πληθωρισμός οδήγησε σε έκρηξη των τιμών σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες με τακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, όπως και τα δωμάτια διαμονής να έχουν εκτοξευτεί, ενώ στα ύψη βρίσκονται και τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Το γεγονός προβληματίζει, καθώς οδηγεί τους περισσότερους είτε να μην πάνε διακοπές, είτε να μειώσουν τις ήδη μειωμένες ημέρες για την ξεκούρασή τους. Πολύ ψηλά οι τιμές για μια οικογένεια που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με ένα μισθό σίγουρα. Τα παιδιά έχουν πλέον επιπλέον ανάγκες, επομένως δεν τίθεται θέμα για διακοπές. Μια θάλασσα εδώ, τοπικά και τέλος. Όχι, γενικότερα οι τιμές είναι απαγορευτικές. Λόγω της ακριβίας. Ναι. Προηγούμενες χρονιές πηγαίνατε. Πηγαίναμε, ναι. Σίγουρα προτιμούσαμε λίγο Ιόνιο εδώ που είμαστε. Φέτος δεν προβλέπεται. Οπότε διακοπές φέτος στα μέρη μας. Στα μέρη μας εδώ, ναι. Στα ύψη η ακρίβεια που πιστεύω ότι καμία ελληνική οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να πάει ούτε 5 μέρες κάπου. Φυσικά ως λύση τα τουριστικά γραφεία προτείνουν να αποφεύγονται το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου. Αλλά αυτό είναι δύσκολο αφού ο Αύγουστος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων. Δεν είναι για χόρταση, να το ξέρεις. Η κρίση, η ακρίβεια δεν σας επηρεάζει όλα. Θα κάνω τα κουμάντα μου. Έχω κάνει τα κουμάντα μου. Λίγο-λίγο κάτι θα πάω. Κάπου θα πάτε, έτσι. Βέβαια. Έστω λίγες μέρες. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εσύ τι λες. Με αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, ο κόσμος πέφτει στα κοτόπλα. Φυσικά, ο ήλιος και η θάλασσα της Ελλάδας δεν μπορεί να συγκριθεί το καλοκαίρι για τους Έλληνες αδιούχους με τους προορισμούς στο εξωτερικό, ειδικά από τη στιγμή που οι αυξήσεις εστιάζονται και στα αεροπορικά εισιτήρια για το εξωτερικό. Οπότε, οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν μια δύσκολη εξίσωση για λύσιμο. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι έχει υπάρξει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων και των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών. Ο κόσμος παρόλα αυτά θα κλείσει διακοπές, θέλει να πάει διακοπές, απλά ίσως θα μειώσει τις ημέρες παραμονής του στον εκάστοτε προορισμό. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και μια και μιλάμε για διακοπές και όμορφους προορισμούς, να μεταφερθούμε μέχρι τη Λακωνία και ειδικά τη Σπάρτη, η οποία διέρχεται μια αναπτυξιακή περίοδο. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά και εκείνα που δρομολογούνται ακόμη περισσότερα, με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε πρώτο πλάνο.
Αναπτυξιακός αέρας πνέει στο Δήμο της Πάρτης, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο το ισχυρό του όνομα που είναι βαρύ σαν ιστορία. Ήδη έχουμε καταστήσει τη Σπάρτη το μεγαλύτερο κέντρο αγώνων υπεραποστάσεων. Οι αγώνες υπεραποστάσεων που έχουμε ήδη σχεδιάσει και ήδη πραγματοποιήσει, γιατί άλλο να λες θα και θα, είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Σε καμία άλλη πόλη της Ευρώπης δεν γίνονται τόσοι πολλοί τέτοιου τύπου αγώνες. Στα πολιτιστικά έχουμε καλέσει σε 3 εβδομάδες περίπου τους βουλευτές, τους ομογενείς που εκλέγονται στα διάφορα κοινοβούλια του εξωτερικού, μαζί με τους βουλευτές που είναι ορθόδοξοι διαφορετικών εθνοτήτων, σύν την Κεντρική Ένωση Δήμων, σύν την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, σύν τον Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, για να κάνουμε και την Ένωση Πρώην Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, για να κάνουμε ένα φοβερό συμπόσιο στη Σπάρτη, για να δούμε πώς όλοι αυτοί οι φορείς με κάποια μορφή συνεργασία μπορεί να βοηθήσουν να βελτιωθούν τα πράγματα έστω και κατά 1%. Όσα τρομολογούνται εξαιρετικά σημαντικά, με χαρακτηριστικά εκείνα που επίκυνται για το αεροδρόμιο. Περιμένουμε την τελική εισήγηση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας για το τι άλλες εργασίες θα γίνουν. Θα κάνουμε αυτές τις εργασίες που θα μας πούνε μέχρι τελευταίας κεραίας και μετά θα πάρουμε την άδεια για να προσγειώνονται τα αεροπλάνα που θα μας πει η πολιτική αεροπορία ότι μπορεί να προσγειώνονται. Οι τύποι των αεροπλάνων που θα σηκώνει να προσγειώνονται σε αυτό το αεροδρόμιο. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η ανάπλαση της κεντρικής οδού της Σπάρτης, της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο εξοραϊσμός του αγάλματος του Λεωνίδα και φυσικά το ανοιχτό κέντρο εμπορίου με όλες τις οδούς γύρω από την κεντρική πλατεία να διαδραματίζουν καθοριστική σημασία ρόλο. Δηλαδή μιλάμε μια Σπάρτη που σε λίγο καιρό θα τρίβουμε τα μάτια μας να την βλέπουμε. Χωρίς να παραμελούμε καθημερινότητες, σκουπίδια, φωτισμό κτλ. Ήδη με πολύ μεγάλο μέρος της πόλης έχει νέο φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας. Δηλαδή γίνονται πάρα πολλά. Θα κάνουμε κυκλικούς κόμβους, αναμόρφωση απέναντι από το πάρκο του ΟΔΕ. Και δεν είναι αυτά που λέμε ναι, θα αρχίσουν μετά τις εκλογές. Τώρα, αυτό το μήνα και τον επόμενο. Μαζί με ένα πλήθος πολιτιστικών γεγονότων. Γεγονότα και δράσεις πραγματικά ξεχωριστά, όπως ξεχωριστά είναι και τα έργα που υλοποιούνται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Σπάρτης. Να σας πω ότι η ΔΕΙΑΣ, όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή, σχεδόν με τα χρέη της και την έλλειψη πράξεων ήταν έτοιμη για κλείσιμο. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, αναμορφώσαμε και τα τιμολόγια. Μάλιστα, προχθές ψηφίσαμε και ύστερα πάρα πολλά χρόνια νέο σύστημα όσο αφορά την άρδευση και ένα κανονισμό άρδευσης. Λέμε λοιπόν για τη ΔΕΙΑΣ. Ναι, προχωράμε να αντικαταστήσουμε και να βάλουμε υπερσύγχρονους υδρομετρητές και στα 50 χωριά και στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πάρει αρκετά χρήματα από τα αντίστοιχα προγράμματα, όπως επίσης για την ανάταξη του βιολογικού της ΔΕΙΑΣ. Επομένως, που είναι περίπου πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ξοδευτούν για να υπάρξουν αυτές οι αναμορφώσεις. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Με προσέχτε τα φτηνότερα τιμολόγια αντίστοιχης ΔΕΙΑΣ σε όλη την Ευρώπη. Και θα δείτε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε σχεδόν κάθε μέρα πλέον, ότι μιλάμε με έργα, αυτός είναι ο τίτλος μας, δεν μιλάμε με λόγια, θα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν νομίζω θα το συναντήσετε πουθενά. Και καμιά φορά λέω, ο αντίστοιχος δήμαρχος της Φλωρεντίας ή μιας πόλης της Ιταλίας ή της Σκωτίας δεν έχει αυτό το βουνό προβλημάτων που έχω να αντιμετωπίσω εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι. Είναι τα πράγματα στην πόλη τους τακτοποιημένα και βάζει και αυτό τις ωραίες τις πινελιές του για να γίνει ακόμη κάτι καλύτερο. Εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά δεκάδες προβλήματα. Θα μείνουμε στην αυτοδιοίκηση και από τη Λακωνία θα έρθουμε στη Μεσσηνία και ειδικά στο Δήμο Πυλουνέστορο, στον οποίο επίσης υλοποιούνται σημαντικά έργα. Ξεχωριστά είναι όσα έχουν συμβεί αυτήν την τετραετία και στο επίπεδο της εξυγίανσης των οικονομικών, τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων. Εμείς παραλάβουμε ένα Δήμο, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία είναι σκληρή, αλλά επιτρέψτε μου, επειδή προέρχομαι από αυτόν τον κλάδο, όποιος μιλούσε ελληνικά του χρωστούσε ο Δήμος. Με γλώσσα σκλήρη για την προηγούμενη δημοτική αρχή, κάνοντας τον απολογισμό του, ο Δήμαρχος Πυλουνέστορος στάθηκε στη γενικότερη, αρκετά βελτιωμένη, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, εικόνα του Δήμου. Σε 3,5 χρόνια ο Δήμος έχει εξυγειαθεί πλήρως, δεν χρωστάει πουθενά. Δεν έχει μηδενικές καθυστερούμενες οφειλές. Πληρώνει άμεσα. Μπορεί να καθυστερήσει εάν υπάρχει κάποιο θέμα διαδικαστικό. Θα το πληρώσει όμως. Έχει πλήρη αξιοπιστία
και πλήρη έλεγχο του συστήματος πληρωμών του Δήμου. Εξασφαλίσαμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Δήμος μας είναι και φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Επέτυχε να απεμπλακεί από δύσκολες καταστάσεις των οποίων τον ταλάνιζαν για πολλά χρόνια. Το νομικό μας πρόσωπο, η αλληλεγγύη, ολοκλήρωσε μια σειρά ενεργειών ώστε να αποτευχθούν πρόστιμα από τις ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δηλαδή ολοκλήρωσε την υποβολή δηλώσεων και ισολογισμών, την οποία είχε να κάνει πέραν της εφταετίας, σύμφωνα με την υποχρέωση την οποία είχε από το 2015 και 2017. Έχει ολοκληρώσει με αποτέλεσμα το σύστημα να είναι απολύτως σύμφωνο με την νομοθεσία. Αντίστοιχη εικόνα σε ό,τι αφορά και στη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Εξασφαλίσαμε με την εγγύηση του Δήμου ταμιακή ρευστότητα των 500.000 ευρώ, ώστε εξώθησε τις υποχρεώσεις της, ταυτόχρονα μείωσε τις οφειλές της σε μηδενικό ποσό ουσιαστικό, εκτός από την ενέργεια την οποία υπήρξε αυτός ο διπλασιασμός και πλέον του κόστου στην τελευταία διετία, με οποία το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά και άμεσα θα υπάρχει χρηματοδότηση γι' αυτό. Άρα οικονομικά η δημοτική επιχείρηση βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεύτερον, φτιάχνει έργα, κάνει γεωτρήσεις, κάνει επεκτάσεις. Είχε κάνει στο Βασιλίτσι, έκανε στα Κρεμμύδια, βρήκε νερό στα Κρεμμύδια, βρήκε νερό στο Βασιλίτσι, κάνει στα Παπούλια, δεν βρήκε νερό, θα κάνει κι άλλη. Φτιάχνει έργα ίδρυυσης παντού, αντικαθιστά υδραγωγία. Βρήκαμε ένα σύστημα όμως το οποίο δεν μετρούσε. Δεν μετρούσε. Δεν μετρούσε γιατί δεν μπορούσε. Δεν μετρούσε για άλλους λόγους. Δεν είναι τώρα που παρούσα σε εμείς να απαντήσουμε. Εμείς είχαμε τη δύναμη και το θάρρος, μετρήσαμε. Δεχθήκαμε γι' αυτό, μετρήσαμε συνδρομητές. Σφοδρή κριτική. Βρήκαμε όμως τη λύση και το κάναμε. Σίγουρα σε αυτό το σύστημα το δύσκολο υπάρχουν και λάθη. Εγώ πρώτο ζητώ συγγνώμη για τα λάθη που πήρα την εγγένεια. Δεσμευόμεθα όμως ότι όλα αυτά τα λάθη θα διορθωθούν και η δημοτική επιχείρηση και νερό θα εξασφαλίζει και οικονομικό θα είναι και θα προστατεύει την υπερκατανάλωση, γιατί το αγαθό του νερού είναι πολύτιμο και μοναδικό και σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοπόννησου, καθώς εμφανίστηκαν κρούσματα φυματίωσης των εγωπροβάτων στη Λακωνία. Την ίδια ώρα ζητά να ληφθούν μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Έντονη είναι η ανησυχία από την εμφάνιση κρουσμάτων φυματίωσης σε εγωπρόβατα στη Λακωνία, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Καταρχήν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν και πριν από 2 χρόνια. Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι είναι εδώ και 2 χρόνια αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι, με ευθύνη κυρίως του Υπουργείου, που ουσιαστικά κρατάει εδώ και χρόνια υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Εμείς λέμε ότι είναι πρωτεύον ζήτημα αυτό, γιατί είναι μια σπάνια αρρώστια και δεν έχουμε γνώση και το επιστημονικό κομμάτι δεν το έχει και ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει στα εγωπρόβατα, γιατί είναι συνήθως μια αρρώστια η φυματίωση των ζώων, τα οποία κυρίως είναι σε βοηδή και σε ορνηθές, και είναι κάτι πολύ σπάνιο στα εγωπρόβατα. Την ίδια ώρα τίθεται το ζήτημα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα επισημαίνεται πως θα πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα το Υπουργείο και η Περιφέρεια να δώσουν με ανακοίνωση επίσημα το τι ακριβώς συμβαίνει, να γίνουν οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν σε όλα τα κοπάδια, να υπάρξουν μέτρα ουσιαστικής προστασίας του ζωικού κεφαλαίου όλων των κτηνοτροφικών μονάδων και σαυλικών εγκαταστάσεων από τη μετάδοση αυτής της αρρώστιας, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε από τους επιστήμονες, από το Πανεπιστήμιο και από τους κτηνιάτρους, ότι η μετάδοση γίνεται και από τη σύλληψη, δηλαδή και με το σπέρμα, αλλά και από την μητέρα στο νεογνώ μέσω της κοίησης, αλλά μπορεί να μεταφερθεί και με άλλους τρόπους. Πλήρη αποζημίωση λέμε ότι πρέπει να υπάρξει όλων των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από αυτή την αρρώστια, ή είναι να χάσουν, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει
τρόπος αντιμετώπισης ή με εμβολιασμό ή με κάποια θεραπεία, πρέπει να υπάρξει θανάτωση. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει η αναπλήρωση να είναι στο 100% του εισοδήματος για τη χαμένη παραγωγή και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και την ανασύσταση του κοπαδιού. Πρέπει να υπάρξει επιδότηση κατά 50% σε ζωοτροφές σε περίπτωση καραντίνας και μέχρι τη λήξη της και πάγου όλων των δανειστικών υποχρεώσεων που είναι σε τράπεζες, σε φορείες κτλ. Να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό τώρα. Δράση κατά της υπέρτασης πραγματοποίησης σήμερα στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 146 ετών συνεχούς πορείας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο συμπλήρωσης 146 ετών συνεχούς πορείας και προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς την ελληνική κοινωνία, το περιφερειακό τμήμα Καλαμάτας υλοποίησε δράση κατά της υπέρτασης στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Λοιπόν, στο πλαίσιο συμπλήρωσης 146 ετών συνεχούς προσφοράς και πορείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς την ελληνική κοινωνία, υλοποιούνται σε όλα τα περιφερειακά τμήματα δράσεις. Μία από αυτές είναι εδώ στην Καλαμάτα, κατά της υπέρτασης. Ευχαριστούμε τους εθελοντές όλους. Έγινε μέτρηση αρτηριακής πίεσης και διανομής σχετικών φυλαδίων από εθελοντές του τομέα υγείας, ενώ δόθηκαν και νοσηλευτικές οδηγίες. Ναι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, έρχεται από το πρωί και μετράει την πίεση. Οι εθελόντρες μοιράζουν διάφορα φυλάδια με τις οδηγίες και από τις νοσηλεύτριες δίδονται και οι εκπαιδεύτριες παίρνουν την πίεση. Η ανταπόκριση των πολιτών που βρέθηκαν στην κεντρική αγορά Καλαμάτας ήταν μεγάλη. Πολύ καλή. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνουν και βοηθάει τον κόσμο. Έχω πίεση. Και απλά επειδή είμαι εδώ στην αγορά, την πήρα. Αλλά είμαι καλά. Τα χάπια με έχουν φτιάξει. Θα μείνουμε στο κλίμα. Η μερίδα με θέματα ατυχήματα στην παιδική ηλικία. Πρόληψη και αντιμετώπιση πραγματοποίησε ο Δήμος Τρίπολης απευθυνόμενος σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και σε άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται, δίνοντας έμφαση στους τρόπους πρόληψης. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα στην παιδική ηλικία και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν, αναλύθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη. Εκείνο που έχει σημασία είναι, και αυτό θα τονιστεί στην απόψινή συζήτηση, είναι η προσοχή των ενηλίκων προκειμένου να μην συμβεί ατύχημα στα παιδιά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η προσοχή λοιπόν και η ευθύνη, να το πω και έτσι πιο ομά, ανήκει σε εμάς τους ενήλικες προκειμένου να προβλέψουμε και να προλάβουμε τα ατυχήματα. Η αντιμετώπιση κάθε φορά είναι ανάλογα με το είδος και με τον τρόπο που μπορούμε να παρέμβουμε, μπορούν να παρέμβουν οι γονείς ή οι δάσκαλοι του παιδικού σταθμού ή οι εργαζόμενοι εκεί βρεφονιπιοί. Ακόμη. Πολύ περισσότερο όμως πρέπει να απευθύνονται στο γιατρό ή ακόμα και στο νοσοκομείο. Σημαντικές ήταν οι αναφορές στην επίδραση που έχει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα παιδιά και πώς θα πρέπει να τα προφυλάξουμε. Καταρχάς, δεν μας ενοχλεί το αν το παιδάκι παίρνει το τηλέφωνο 2-3 ώρες και παίζει ή παίζει ένα παιχνίδι ή κάνει κάποια δουλειά στο τηλέφωνο. Μας ενοχλεί το πόση ώρα έχει το τηλέφωνο στο κεφάλι του. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Εκεί εστιάζεται όλη η προσοχή που πρέπει να έχουν και ειδικά στα μικρά παιδιά, επειδή ο εγκέφαλός τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η διάπλαση είναι στη διαδρομή της και η απορρόφηση της ακτινοβολίας από ένα παιδί είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο θα ήταν σαν ανήλικα. Οι πρώτες βοήθειες πάντως είναι καθοριστικές στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων, γι' αυτό όπως τονίστηκε η εκπαίδευση των πολιτών είναι σημαντική. Έχει εξηγήσει, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και σοβαρό, σε κάτι τέτοιο σχολείο που να υπάρχουν και καρδιακοί απεινιδωτές. Μακάρι να υπάρχει ένα πλήρες φαρμακείο γενικό στα κομμάτια αυτά και μακάρι κάποιοι από τους ηθήνοντες, κάποιοι που είναι επιτητές αυτό το κομμάτι και κάποιοι γονείς να ξέρουν 5 πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των πρωτοβουθειών, ούτως ώστε ό,τι και να συμβεί να μπορέσουν και να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, αλλά να επέμβουν και να κάνουν το οτιδήποτε άλλο χρειαστεί σε τσιμπήματα, σε πτώσεις, σε διαστρέμματα, σε καμία αιμορραγία και οτιδήποτε άλλο παρουσιαστεί. Να μείνουμε στην Αρκαδία. Προτεραιότητα στην αναβάθμιση των αθλητικών χώρων δίνει ο Δήμος Τρίπολης και σε αυτό το πλαίσιο ήδη προχωρούν οι διαδικασίες εξυγχρονισμού του γηπέδου των Φιλικών.
Την ίδια ώρα υπεγράφει και η σύμβαση για τον Κλεοτάπητα στο γήπεδο του Λεβιδίου. Σε έτρωγη αναβάθμισης βρίσκεται το γήπεδο των Φιλικών στην Τρίπολη, με τη Δημοτική Αρχή να προχωράει σε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του. Ούτως ή άλλως, όπως έχουμε πει, σε συνεργασία αυτή που έχουμε κάνει με την προγραμματική, με την περιφέρεια και με την προηγούμενη εβδομάδα την επίσκεψη του αναδόχου, έχει υπογραφεί η σύμβαση. Γύρω στις 20 Ιουλίου περίπου θα έρθει, γιατί θέλει περίπου 2 μήνες. Μαζί με την αλλαγή του Κλεοτάπητα θα γίνουν και κάποιες άλλες συντηρήσεις του αθλητικού δικτύου, του αποχετευτικού δικτύου του γηπέδου, τα οποία δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήδη αυτές τις μέρες κάνει η ΔΕΙΑΤ κάποιες παρεμβάσεις, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο ανάδοχος να εγκαταστήσει το γήπεδο, να λυθούν και τα άλλα προβλήματα που είχε το γήπεδο, το αγωνιστικός χώρος, έτσι ώστε να είναι ένα γήπεδο σύγχρονο που δεν θα έχει προβλήματα με την κάθε βροχή, με την κάθε πολύ έντονη ζέστη. Είναι η περίφραξη που είπατε ένα θέμα. Προσπαθούμε σιγά σιγά, μπήκαν κάποιες κερκίδες, προσπαθούμε σιγά σιγά και με βάση πάντα τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε να το διαμορφώσουμε ακόμα καλύτερα το γήπεδο των Φιλικών. Την ίδια ώρα υπογράφηκε και η σύμβαση για τον Κλεοτάπητα στο γήπεδο του Λεβιδίου. Υπογράψαμε τη σύμβαση και για τον Κλεοτάπητα στο Λεβίδι και αυτό περίπου εκεί γύρω στις 20 Ιουλίου, γιατί θέλουν, από ό,τι μας λένε οι ανάδοχοι, περίπου 1,5 με 2 μήνες από την παραγγελία, γιατί λέει τον καζόν έρχεται από τον καζόν, ο Κλεοτάπητας έρχεται από την Ιταλία. Και εκεί λοιπόν, περίπου τέλος Ιουλίου, θα γίνει η παρέμβαση στο γήπεδο, έτσι ώστε να έχουμε 2 γήπεδα μαζί με τη στεγιά, ικανοποιητικά να μπορούν να αγωνίζονται τα αεραστεχνικά σωματεία της πόλης μας. Στη Σομαλία έληξε η κατάσταση ομηρίας με την εξουδετέρωση των δραστών σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση Ισλαμιστών. Στην Κολομβία τώρα, όπου συνέβη ένα πραγματικό θαύμα, βρέθηκαν τα 4 παιδιά που είχαν χαθεί στη ζούγκλα μετά από 40 ημέρες. Τα παιδιά ανάμεσά τους και ένα μωρό ενός μόλις έτους επέζησαν από αεροπορικό δυστύχημα στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Θαύμα, παράδειγμα επιβίωσης, δώρο στο λαό της Κολομβίας. Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν τα μέσα στην Κολομβία τη διάσωση 4 παιδιών στη ζούγκλα 40 ημέρες μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφου στο οποίο επέβαιναν. Όλες αυτές τις ημέρες τα σωστικά συνεργεία δεν είχαν σταματήσει να αναζητούν τα 4 αδέρφια ηλικίας 13, 9, 4 ετών και 11 μηνών. Ήταν μόνα τους. Μόνα τους πέτυχαν μια μεγάλη υποδειγματική επιβίωση. Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Αυτά τα παιδιά είναι σήμερα τα παιδιά της ειρήνης και τα παιδιά της Κολομβίας. Τα παιδιά επέβαιναν σε ένα μικρό αεροσκάφος Τσέσνα μαζί με τη μητέρα τους. Το αεροσκάφος συνετρίβει στη ζούγκλα και η μητέρα τους σκοτώθηκε. Οι αρχές δεν εντόπισαν τα παιδιά όταν έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος. Έκτοτε ξεκίνησε μία αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Τα σωστικά συνεργεία έριχναν τρόφιμα στη ζούγκλα για να κρατήσουν ζωντανά τα παιδιά και έπαιζαν από τα μεγάφωνα ηχογραφημένο μήνυμα της γιαγιάς τους που τους ζητούσε να μην μετακινούνται για να μπορούν οι αρχές να τα εντοπίσουν. Όμως τα παιδιά συνέχισαν να περπατάνε, αλλάζοντας συνεχώς τοποθεσία, γεγονός που δυσκόλευε τις έρευνες. Ήταν όμως και αυτό που κράτησε ζωντανή την ελπίδα. Μου τηλεφώνησαν οι αρχές, δεν μπορούσα να το πιστέψω, αλλά αργότερα μου τηλεφώνησαν ξανά και μου είπαν: «Ηρέμησε, Φατιμίτα, βρήκαμε τα εγγόνια σου και τα 4 ζωντανά. Ηρέμησε, αργότερα θα σε ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες». Ταλαιπωρημένα, υποσιτισμένα, με σημάδια από έντομα σε όλο τους το σώμα, τα 4 παιδιά φαίνεται ωστόσο ότι δεν διατρέχουν κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και σύντομα θα συναντηθούν με τον παππού και τη γιαγιά τους. Με την εξουδετέρωση των ενόπλων τζιχαντιστών της Αλ-Σεμπάβ από τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, έληξε η πολύωρη κατάσταση ομηρίας σε δημοφιλές παραλιακό ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, ωστόσο δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός. Η τζιχαντιστική οργάνωση Αλ-Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα και έχει διαπράξει σωρία πολύ νεκρών επιθέσεων στη χώρα την τελευταία δεκαετία, ανέλαβε την ευθύνη επισημένοντας ότι στόχος της ήταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που διέμεναν στο ξενοδοχείο.
Μια ξεχωριστή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση φιλοξενεί αυτό το διήμερο η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ο λόγος για το πρώτο πανελλήνιο διασυλλογικό πρωτάθλημα ιστιοπλοίας ατόμων με αναπηρίες, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ιστορικού ναυτικού ομίλου Καλαμάτας, το οποίο παράλληλα με το αγωνιστικό του σκέλος μεταφέρει και το μήνυμα της δωρεάς του μυελού των αστών. Οι πολίτες Καλαμάτας και τα αθλητικά της σωματεία στηρίζουν εμπράκτως τον αθλητισμό για όλους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, χάρη στην πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας ο Ποσειδών, διεξάγεται αυτό το διήμερο το πρώτο πανελλήνιο διασυλλογικό πρωτάθλημα ιστιοπλοίας ατόμων με αναπηρία. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται στην Νότιο Ελλάδα ένας τέτοιος αγώνας ιστιοπλοίας για άτομα με κινητικά προβλήματα. Τα περισσότερα σκάφη είναι μια χορηγία από την σύμπραξη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και του Ιταλικού Ιδρύματος Τρίτου Πυλώνα. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2022. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας αμέσως άρχισε τις προπονήσεις. Έχουμε ήδη συμμετάσχει στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα στην Αθήνα, στα Παστρικάκια, και τώρα οργανώνουμε εμείς αυτόν τον αγώνα, το πρώτο πανελλήνιο διασυλλογικό πρωτάθλημα με σκάφη τύπου Hansa 303. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γιάννη Τύρου. Ο αγώνας περιλαμβάνει ιστιοδρομίες με αυτά τα σκάφη που θα τρέξει ένα άτομο και με ιστιοδρομίες δύο ατόμων. Είναι Σάββατο και Κυριακή ο αγώνας και είναι μια αρχή. Έχουμε αρκετά σκάφη για τα δεδομένα της ιστιοπλοίας των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Είναι αρκετά τα σκάφη, είναι 6 σκάφη. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα σκάφη και από τη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό το πρωτάθλημα έχει αφαιρωθεί στη μνήμη του Γιάννη του Τύρου, ο οποίος ήταν και αθλητής μας. Προσπαθούμε να διοργανώσουμε έναν αγώνα για να μαζεύουμε εμπειρίες εμείς και οι αθλητές μας και για να φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο της ιστιοπλοίας όλους τους συλλόγους και τον κόσμο να έρθει στη Μεσσηνία να δει το στίβο της Μεσσηνίας. Με σημαντικές επιτυχίες από την πρόσφατη συμμετοχή του στον Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα Παστρικάκια που διεξήχθη στην Αθήνα, οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Τμήματος ΑΜΕΑ του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας ρίχθηκαν στη μάχη του πρώτου Πανελληνίου. Όχι, είχα συμμετάσχει πριν από ένα μήνα στον Πειραιά, όπου κατέκτησα τη δεύτερη θέση. Τώρα εδώ είναι το πρώτο Πανελλήνιο της κατηγορίας Hansa 303. Έχουν έρθει και αντίπαλες ομάδες και αντίπαλοι που έχουμε γίνει και φίλοι πλέον. Έχει πάρει και το όνομά του αυτό το πρωτάθλημα Γιάννης Τύρος, για τον αθλητή που έφυγε από τη ζωή. Και αυτό, εντάξει, με προστιμή του κάνουμε αυτό τον αγώνα. Έχουν έρθει και τα παιδιά από άλλους συλλόγους. Εντάξει, τώρα για να το θυμόμαστε το Γιάννη πάντα. Άνδρες και γυναίκες ιστιοπλόοι από κάθε γωνιά της Νότιας Πελοποννήσου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Είναι η πρώτη μας φορά και είναι μεγάλη μας χαρά που μας προσκάλεσαν και είμαστε εδώ με τους αθλητές της Καλαμάτας. Είναι πρώτη φορά μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και μακάρι να έρθουν κι άλλοι να ακολουθήσουν αυτό το ιστιοπλοεία και που είναι και για ΑΜΕΑ, αλλά γίνει και χωρίς ΑΜΕΑ. Για τέλεια ισορροπία. Για απόλυτη ηχομόνωση. Για ολική στεγάνωση. Για απαράμιλο design. Για όλους. Για πάντα. Συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Μια για πάντα.
υπουργοί της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους εμάς ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Γεια σας.